Κατά πάντα, να ανοίξουμε λίγο τις γραφές μας στη σελίδα 344. Θα διαβάσω λίγο από το 26 εδάφιο, αδελφοί, του Ιώτα Β' κεφαλαίου και 2-3 εδάφια, 4 από, από το Ιώτα Γ'. Βασιλέον Α, Ιώτα Β' 26 και λίγο από το Ιώτα Γ'. Και είπεν ο Ιεροβοάμ εν την καρδία αυτού, τώρα θέλει επιστρέψει η βασιλεία στον οίκον του Δαβίδ. Εάν ο λαός ούτως αναβίδ για να προσφέρει θυσίας εν το οίκο του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, τότε η καρδία του λαού τούτου θέλει επιστρέψει προς τον Κύριον αυτού το Ροβοάμ, βασιλέα του Ιούδα, και θέλουσι θανατώσει εμέ και επιστρέψει προς Ροβοάμ, τον βασιλέα του Ιούδα. Έλαβε λοιπόν ο βασιλεύς βουλήν και έκαμε δύο μόσους χρυσούς και είπε προς αυτούς, «Θάνει σε εσάς να ανεβαίνετε εις Ιερουσαλήμ. Ιδού η θεή σου Ισραήλ ήρθε σε ανήγαγον εξ Αιγύπτου και έθεσε τον έναν Βεθήλ και τον άλλον έθεσε Νεδάν. Και έγινε το πράγμα τούτο αιτία αμαρτίας, διότι επορεύεται ο λαός έως Ισδάν για να προσκυνεί ενώπιον του ενός. Και έκαμε νίκους επ' των υψηλών τόπων και έκαμε ιερείς εκ των εσκάτων του λαού, ήτινες δεν ήσαν εκ των ιών Λεβί. Και έκαμε ο Ιεροβοάμ εορτήν εν το μήνα τον 8ο, εν τη 15η ημέρα του μηνός, ως την εορτήν της εν τη Ιούδα, και ανέβης θυσιαστήριον επ' το θυσιαστήριον. Ούτως έκαμε εν Βεθήλ θυσιάζουν στους μόσους τους οποίους έκαμε, και κατέστησε εν Βεθήλ τους ιερείς των υψηλών τόπων τους οποίους έκαμε, και ανέβη επί το θυσιαστήριον το οποίο έκαμε εν Βεθήλ τη 15η ημέρα του 8ου μήνα, εν το μήνα των οποίων εφεύρε από τις καρδίες αυτού. Και έκαμε νεορτή στους ιούς Ισραήλ και ανέβη το θυσιαστήριον δια να θυμιάσει. Και ειδού ήλθεν άνθρωπος του Θεού εξ Ιούδα εις Βεθήλ με λόγον του Κυρίου, ο δε Ιεροβοάμ ίστατο επί το θυσιαστήριον δια να θυμιάσει. Και φώνησε προς το θυσιαστήριον με λόγο του Κυρίου και είπε, «Θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, ούτω λέει Κύριος. Ιδού Υιός θέλει γεννηθεί στον οίκον του Δαβίδ, Ιωσίας το όνομα αυτού, και θέλει θυσιάσει επί σε τους ιερείς των υψηλών τόπων, τους θυμιάζοντας επί σε, και ωστά ανθρώπου θέλουσι καυθεί επί σε. Και εδώ και σημείων την αυτήν ημέραν λέγον, τούτο είναι το σημείο το οποίο ελάλησεν ο Κύριος. Ιδού το θυσιαστήριον θέλει διασχιστεί, και η στάχτη επ' αυτού θέλει εκχυθεί. Αμήν». Έχουμε το βασιλιά τον Ιεροβάμ, που είναι βασιλιάς του λαού Ισραήλ, ο οποίος κατά ένα παράξενο τρόπο ανέλαβε, παρακυρίου βέβαια, ανέλαβε τη βασιλεία, αλλά διακατέχεται από πολύ μεγάλους φόβους, καθώς ο Ιεροβάμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, βρίσκεται εκεί στην Ιερουσαλήμ, και ο Ιεροβάμ φοβάται ότι εάν ο λαός, τότε που ήταν να πάει ο λαός να προσκυνήσει ενώπιον του Θεού στην εορτή, φοβάται λοιπόν εδώ ο Ιεροβάμ, μην τυχόν πάει εκεί ο Ροβάμ, πάει ο λαός εκεί που είναι ο Ροβάμ για να προσκυνήσει τον Θεό στην Ιερουσαλήμ και αλλάξει καρδιά του. Και τι θα αλλάξει καρδιά του? Καρδιά να αλλάξει και να ενωθούν όλοι μαζί. Δηλαδή, να προσκυνήσει τον αληθινό Θεό, ο Θεός να πέμπει στην καρδιά του λαού και ο λαός να αλλάξει καρδιά του και να ζητήσει την ένωση, την ενότητα, την ευλογία. Αυτό όμως ο Ιεροβοάμ δεν το θέλει και θέλει με έναν τρόπο να εμποδίσει αυτή την ανάβαση του λαού του Θεού, ώστε να ανέβει ο λαός του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Και βρίσκει έναν τρόπο τον οποίο τον έβγαλε μέσα από αυτό το οποίο είχε κάνει και ο Αρών. Όταν ο λαός του Θεού βγήκε μέσα από την Αίγυπτο, ευχαριστούμε τον Θεό, και με θαυμαστό τρόπο τον έβγαλε ο Κύριος το λαό μέσα από την Αίγυπτο, κάποια στιγμή καθώς ο Θεός καλεί τον Μωυσή να ανέβει και να του δώσει το λόγο του, εκεί βλέπουμε ότι ο λαός, επειδή καθυστερεί να κατέβει ο Μωυσής, αρχίζει να επιζητεί άλλους θεούς. Αρχίζει μία αγωνία μες στην καρδιά του λαού. Μία αμφισβήτηση μες στην καρδιά του λαού. Μήπως τυχόν ο Θεός
καθώς ανέβηκε ο Μωυσής επάνω, τον πήρε ο Θεός και κάτι τον έκανε, τον θανάτωσε, τον πάταξε. Εν πάση περιπτώσει ανέβηκανε μεγάλοι διαλογισμοί στις καρδιάς τους και πιάνουν τον Αρών και λένε, θέλουμε να μας φτιάξεις έναν Θεό τον οποίο να τον βλέπουμε. Ο λαός άρχισε να γίνεται αχαλινά, να μην έχει χαλινό, και παρασύρεται η καρδιά του Αρών και έκανε το μοσχάρι το χρυσό, το οποίο πήγαινε ο λαός και το προσκυνούσε και έλεγε, εσύ ο Θεός μας ελευθέρωσες μέσα από την Αίγυπτο. Το ίδιο λοιπόν πήρε ο Ιεροβάμ αυτό το παράδειγμα και σκέφτηκε και εκείνος λοιπόν να κάνει το ίδιο. Θα κάνω δύο χρυσά μοσχάρια, θα πω στο λαό ότι αυτός λαέ είναι ο Θεός σου, δεν ανάγκη να τρέχεις τώρα μέχρι την Ιερουσαλήμ. Θυμηθείτε ότι και ο Αρών είχε πιάξει εκείνο το χρυσό μοσχάρι. Και στείλει λοιπόν πράγματι δύο μοσχάρια, ένα στη Βεθήλ, μας λέει ο Λόγος του Θεού, και ένα στο άλλο το σημείο με τη χάρη του Κυρίου, και καθώς στείνει τα μοσχάρια, γιατί έτσι λέει ανέβηκε στην καρδιά του, προσέξτε τι είπε, και είπε ο Ιεροβοάμ εν την καρδία αυτού, τώρα θέλει επιστρέψει η βασιλεία στον οίκον του Δαβίδ. Εάν ο λαός ούτως αναβεί για να προσφέρει θυσίας εν το οίκο του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, τότε η καρδιά του λαού τούτου θέλει επιστρέψει προς τον Κύριον αυτού το Ροβοάμ, βασιλιά του Ιούδα, και θέλει να θανατώσει εμένα και θέλει να επιστρέψει προς τον Ροβοάμ το βασιλιά του Ιούδα. Έλαβε λοιπόν ο βασιλεύς βουλήν και έκαμε δύο μόσους χρυσούς και είπε προς αυτούς, φθάνεις εσάς στο να ανέβετε σε Ιερουσαλήμ, ιδού η θεή σου Ισραήλ ήτινε σαν ήγαγον εξ Αιγύπτου, και έθεσε το ένα εις τη Βεθήλ και το άλλο το έθεσε εις Δάν. Τώρα εδώ θα δούμε ποιοι έχουν την ευθύνη που εγκαταλείπουν το λόγο. Το θέμα μας είναι η προσοχή μας επάνω στο λόγο το γραμμένο. Η προσοχή μας επάνω σε αυτά τα οποία ο Θεός εθέσπισε και έδωσε. Στην Παλιά Διαθήκη το νόμο του Μωυσέως και τους προφήτες, στη Νέα Διαθήκη το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και τις επιστολές, όλη η Καινή Διαθήκη την οποία μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός δια Πνεύματος Αγίου. Κάθε προσωπικό λάθος, κάθε προσωπική αδυναμία, έρχεται ο Θεός και βοηθάει τον άνθρωπο, εφόσον επιστρέφει και μετανοεί, να ευθυγραμμιστεί με την αλήθεια και να έχει την πορεία του προς το τέρμα. Ο άνθρωπος όμως που αγγίζει το Λόγο του Θεού να αλλάξει αυτά τα οποία είπε ο Θεός, να βγάλει μέσα από το Λόγο του Θεού ή να προσθέσει μέσα στο Λόγο του Θεού, αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε κίνδυνο. Είτε είναι ποιμένας, είτε είναι πρεσβύτερος, είτε είναι ένας εργάτης του Θεού, είτε μπορεί να καπηθεί γιατί μπορεί να έχει μια διακονία ή ένα χάρισμα προφήτη ή να είναι ένας χαρισματούχος άνθρωπος και να πιστεύει ότι το χάρισμα του, η διακονία του είναι μεγαλύτερη από αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Και μπορεί να μην το πει με τους λόγους, αλλά να το πει με τις πράξεις. Είναι επικίνδυνο στον άνθρωπο να αγγίζει το Λόγο του Θεού, τον γραμμένο Λόγο, τον οποίο το Πνεύμα το Άγιο έχει δώσει, ώστε η Εκκλησία με ασφάλεια να φτάσει στο τέρμα. Έβαλε λοιπόν στην καρδιά του να φτιάξει δύο ψεύτικους θεούς. Αλλά δύο ψεύτικοι θεοί δεν είναι μόνο το ένα θέμα που γεννιέται μέσα στην καρδιά του από τη στιγμή που πλανιέται από την αλήθεια και φεύγει μέσα από το Λόγο του Θεού. Για να στηρίξει αυτούς τους ψεύτικους θεούς χρειάζεται να έχει και ιερείς, και χρειάζεται να έχει και θυσιαστήριο, και χρειάζεται να έχει ημέρες εορτής. Οπότε άρχισε το μυαλό του να μηχανεύεται, ποιους θα κάνουμε τώρα ιερείς μέσα από το λαό. Αν πάρω λεβίτες, γνωρίζουν το Λόγο του Θεού και δεν θα έρθουν. Εάν τώρα κάνω θυσιαστήριο στον αληθινό Θεό, μπορεί να ακούσει ο Θεός και να αλλάξει η καρδιά του λαού και να επισκεφτεί ο Θεός το λαό και η καρδιά να επιστρέψει στο Ροβοάμ. Τι θα κάνω? Έκλεξε λοιπόν, λέει, από τους τελευταίους του λαού. Πήρε ανθρώπους τους οποίους εκείνος θα έκανε ιερείς
για να εξπερτούν αυτά τα οποία ήθελε. Εφεύρε και μερικές μέρες εορτής για τους δικούς του θεούς και έκανε ένα δικό του θυσιαστήριο όπου να δοξάζει τον Θεό εκείνο τον οποίο δημιουργούσε και να αποστερήσει το λαό να πάει να ανέβει να προσκυνήσει την Ιερουσαλήμ. Ο Θεός όμως βλέπει τα πάντα, παρακολουθεί τα πάντα. Αφήνει τον Ιεροβάμ να εξελίξει όλα όσα έχει στην καρδιά του. Καμιά φορά μπορεί να βγει κάποιος να παίρνει μια άλλη δασκαλία, να βγάλει κάτι άλλο από την καρδιά του και ο Θεός να επιτρέψει την εξέλιξη. Άστον, να προχωρήσει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Αλλά όμως κάποια στιγμή, αδερφοί, ο Θεός στέλνει το λόγο του για να διορθώσει, για να ελέξει, για να επιπλήξει, για να έρθει και να αναγγείλει, ευχαριστούμε τον Θεό, ό,τι είναι έξω από το λόγο του. Νόμιζε τώρα ότι ο Ιεροβάμ όλα είναι πολύ ωραία. Αφού φτιάξαμε τα χρυσά μοσχάρια, έπεισα το λαό να μην πάει, να προσφέρει θυσία στον Θεό τον αληθινό, έφτιαξα και τους ιερείς μου, έκανα και το θυσιαστήριο, ανεβαίνω κι εγώ και είμαι έτοιμος να θυμιάσω και να με δει ο λαός ότι κι εγώ πιστεύω στον Θεό, αυτόν τον Θεό που έκανα και είναι ένα χρυσό μοσχάρι. Την ευθύνη δεν την έχει μόνο ο Ιεροβάμ. Την ευθύνη την έχουν και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Την ευθύνη δεν την έχουν μόνο οι πρεσβύτεροι του λαού, αλλά την ευθύνη την έχει και ο ίδιος ο λαός, ο οποίος αντί για να είναι πεπισμένος και αμετακίνητος επάνω στο λόγο του Θεού, φέρεται δεξιά και αριστερά σε κάθε διδασκαλία και σε κάθε όρεξη που έχει ο κάθε βασιλιάς που είναι έτοιμος να παρεύει, να παραβεί το λόγο του Θεού. Κύριος όμως παρακολουθεί και βλέπει και κοιτάξτε την εξέλιξη των πραγμάτων. Θέλω να σταθούμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ότι αδελφοί, ο Θεός όταν αποστέλνει, ο Θεός όταν προστάζει, ο Θεός όταν μιλάει για το λόγο του, ο άνθρωπος θα πρέπει να σέβεται πάρα πολύ το λόγο του Θεού, έστω και αν ο ίδιος δεν μπορεί να υποταχθεί και να κάνει αυτά τα οποία του λέει ο Θεός, διότι η αδυναμία τον νικάει, διότι η επιθυμία στην καρδιά του τον νικάει, γιατί υπάρχει λιγοπιστία μες στη ζωή του, γιατί δεν έχει πάρει την απόβαση του θανάτου, για τον άλφα λόγο δεν μπορεί να εκτελέσει το λόγο του Θεού. Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος θα πάει ενώπιον του Θεού και θα πει «Θεέ μου, σε παρακαλώ, ο λόγος σου μου λέει ότι πρέπει να είμαι έτσι. Εγώ όμως Κύριε, από δική μου αδυναμία δεν μπορώ να κάνω αυτό που λέει ο λόγος σου. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να πράξω το ευθέες και το ευάρεστο ενώπιον σου». Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός θα παρέμβει. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός θα ανοίξει δρόμο σωτηρίας, δρόμο επιστροφής, καθώς η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια. Θα έρθει ο Θεός και θα βοηθήσει κάθε αδύνατη ψυχή που ταλαντεύεται επάνω στο Λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος παρεβαίνει το Λόγο του Θεού, παραβιάζει το Λόγο του Θεού και αρχίζει να κάνει να αφαιρεί εδάφια, να αφαιρεί κεφάλαια, να στρεβλώνει το Λόγο του Θεού, να έρχεται να βρει τρόπους, παραθυράκια μέσα στο Λόγο του Θεού για να καλύψει την ανομία του, για να καλύψει την αμαρτία του, για να καλύψει αυτό ακριβώς που του λέει ο Θεός να κάνει και εκείνος δεν το κάνει. Γιατί για να πει «Κύριε δεν μπορώ να το κάνω, ενίσχυσε την πίστη μου, βοήθησε με Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη». Προσπαθεί να φέρει το Λόγο του Θεού με τη ζωή του, αντί η ζωή του να πάει με βάση του Λόγου του Θεού. Υπάρχει διαφορά, πολύ μεγάλη διαφορά αδελφοί. Πολύ μεγάλη διαφορά στο αν εξ αδυναμίας δεν μπορώ να περπατήσω, αλλά επικαλούμε τον Κύριο να με βοηθήσει να διορθώσω τα λείποντα στη ζωή μου, και πολύ μεγάλη διαφορά να δικαιολογώ την ανομία μου, την αμαρτία μου, την παράβασή μου και ιδιαίτερα τη μετακίνησή μου από την υγιή διδασκαλία του Λόγου του Θεού.
Κάθε ένας που θέλει να μετακινηθεί από το Λόγο του Θεού, από την διδασκαλία του Κυρίου, να ξέρετε ότι δεν φτάνει ένα εδάφιο που ξεφεύγει. Αυτό το ένα πρέπει να στηριχτεί με κάτι άλλο και με κάτι άλλο και με κάτι άλλο, και στο τέλος ο άνθρωπος βγαίνει έξω από την ορθοτόμηση του Λόγου. Κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο, γιατί η ευλογία, η ανάπαυση, αλληλούια, αλλά και η οδηγία μέχρι τη Βασιλεία των Ουρανών είναι όταν ο άνθρωπος ορθοτομεί και ορθοποδεί επάνω στο Λόγο του Θεού. Έχω την ορθοτόμηση του Λόγου, αγωνίζομαι στην ορθοπόδηση του Λόγου και ο Θεός της αγάπης, ο Θεός του ελέους θα ανοίξει δρόμο για να μπω στη Βασιλεία. Δόξα στον Θεό. Νόμιζε ο Ιεροβάμ ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αλλά ξεσηκώνει ο Θεός ένα προφήτη, δικό του προφήτη, και του δίνει προσταγή. Δεν του πήγε να κάνει μια προφητεία, όπως έκανε με τον Ιωνά. Του έδωσε μια προσταγή. Σήκω επάνω, πήγαινε εκεί στο Ισραήλ και καθώς θα δεις τον βασιλιά τον Ιεροβουάμ, του λέει ο Θεός, να είναι εκεί στο θυσιαστήριο και να είναι έτοιμος να θυμιάσει στους ψεύτικους θεούς. Θα πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο και θα φέρεις το Λόγο μου. Θέλω όμως, του λέει ο Θεός, με προσταγή την οποία σου δίνω, σε προστάζω, το λέει ο ίδιος ο προφήτης αργότερα, δεν θα, μόλις κάνεις την προφητεία, θα πήγες από άλλο δρόμο. Δεν θα κάτσεις να πας, δεν θα κάτσεις να πεις και από άλλο δρόμο θα φύγεις. Αυτή είναι η εντολή μου. Αυτός είναι ο λόγος μου. Αυτό είναι το θέλημά μου, του λέει ο Θεός. Πάρε λοιπόν τώρα τη δύναμη, πάρε το λόγο μου και πήγαινε να τον εκτελέσεις. Μα Κύριε, γιατί να το κάνω έτσι όπως το λες, και αν κάτσω να φάω, και αν κάτσω να πιω, και αν κάτσω να ξεκουραστώ. Αυτή είναι η εντολή μου. Αυτή είναι η προσταγή μου. Αυτός είναι ο λόγος μου. Και γιατί ο Θεός θέλει να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο λόγος του? Γιατί ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ξέρει ο Θεός όταν ο άνθρωπος παραβιάσει τον λόγο του Θεού, όταν ο άνθρωπος ξεκλίνει από την αλήθεια του λόγου του Θεού, μένει εκθετός. Πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, διότι δεν είναι η αμαρτία αυτή η οποία, ή η παράβαση του Λόγου του Θεού αυτή η οποία γκρεμίζει, αν και γκρεμίζει, είναι ότι είμαστε έξω από τα οροθέσια του Θεού. Και ο άνθρωπος ο οποίος γίνει έξω από τα οροθέσια του Θεού είναι ευάλωτος, είναι χωρίς ασπίδα, είναι χωρίς προστασία, είναι χωρίς φρούριο, είναι χωρίς πύργο και κινδυνεύει άμεσα. Τι λέει ο Θεός? Μέσα στα οροθέσια, μέσα στο λόγο, εάν κινηθείς, εάν σταθείς, εάν μείνεις, τότε λέει ο Θεός θα απολαύσεις, θα δεις τη δόξα μου, θα δεις το μεγαλείο μου, θα μιλάς εσύ και εγώ θα ακούω, θα λες ιδού εγώ και εγώ θα σου απαντάω αμέσως. Λες Κύριε και θα λέει Κύριος ιδού εγώ παιδί μου. Όταν μείνεις στο θέλημά μου. Παίρνει λοιπόν το λόγο ο προφήτης, πηγαίνει στο θυσιαστήριο και κατά το λόγο του Κυρίου εφώνησε προς το θυσιαστήριο. Και όταν λέει ήκουσον ο βασιλιάς, ας πάμε λίγο πιο μπροστά στο 2, και εφώνησε προς το θυσιαστήριο με λόγον του Κυρίου και είπε, θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, ούτω λέει Κύριος, ιδού Υιός θέλει γεννηθεί στον οίκο του Δαβίδ, Ιωσίας το όνομα αυτού, και θέλει θυσιάσει επί σε τους ιερείς των υψηλών τόπων, τους θυμιάζοντας επί σε, και ωστά ανθρώπων θέλουσε κατακαυθεί επί σε. Και έδωκε σημείον την αυτήν ημέρα, λέγον, τούτο είναι το σημείο το οποίο ελάλησε ο Κύριος, ιδού το θυσιαστήριον θέλει διασχιστεί, και η στάχτη επ' αυτού θέλει εκχυθεί. Ο λόγος μου θα έχει και ένα σημείο, του λέει. Την ώρα που θα προφητεύσεις αυτούς τους λόγους, τότε θα συμβεί το εξής. Το θυσιαστήριο θα διασχιστεί και η στάχτη επ' αυτού θέλει εκχυθεί. Που σημαίνει ότι αυτό το οποίο ελάλησα, εξάπαντος θέλει
γίνει. Αλληλούια. Μα ό,τι λέει ο Θεός γίνεται. Ό,τι λέει ο Θεός γίνεται. Μα μήπως την πορεία από αυτά που είπε ο Θεός αλλάξουν τα πράγματα και δεν γίνουν έτσι όπως τα λέει ο Θεός. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Ό,τι είπε ο Θεός εξάπαντος θα γίνει, αδελφοί. Είτε το πιστεύει ο άνθρωπος, είτε δεν το πιστεύει ο άνθρωπος, είτε θέλει να περπατήσει το λόγο, είτε δεν θέλει να περπατήσει το λόγο, αυτό το οποίο το Πνεύμα το Άγιο έγραψε, εξάπαντος θα εκπληρωθεί. Αλληλούια, δόξα τον Κύριο. Δέστε τα σημεία, πώς τρέχουνε, με τι ταχύτητα τρέχουνε, πώς εκπληρώνουν τα σημεία του Λόγου του Κυρίου, πώς κουμπώνει το ένα μετά το άλλο, πώς όλα φανερώνουν την έλευση του Χριστού, πώς όλα φανερώνουν και μαρτυρούν και φωνάζουν τα σημεία ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται. Αλληλούια. Και επειδή έρχεται ο Κύριος και είμαστε στις τελευταίες ημέρες, είμαστε πάνω σε τεντωμένο σκηνή, δεν έχουμε περιθώρια να απορρίψουμε το Λόγο του Θεού. Μας απορρίψουμε λίγο το Λόγο, να κάνουμε και κάτι άλλο από αυτά που δεν λέει ο Λόγος, να ελκύσουμε παραπάνω. Ο Κύριος, αδελφοί, δεν έχει ανάγκη από παδούς. Ο Κύριος ξέρει τους όντας αυτού. Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν, λέει ο Κύριος. Αλληλούια. Δεν χρειάζεται άλλος τρόπος για να βάλουμε κόσμο μες στην Εκκλησία. Τον κόσμο τον έχει αναλάβει να τον φέρει το Πνεύμα το Άγιο. Αλληλούια, δόξα. Ναι, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εργάζεται τις καρδιές των ανθρώπων. Το Πνεύμα το Άγιο που επισκέπτεται τις καρδιές των ανθρώπων. Το Πνεύμα το Άγιο που γνωρίζει τα πάντα. Εκείνο επευρίσκει τρόπους για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τι χρειάζεται η Εκκλησία? Ανοιχτή καρδιά, ανοιχτή αγκαλιά, γεμάτο αγάπη να περιθάλψει. Αυτή είναι η αποστολή της. Αλληλούια. Και να κρατάει το Λόγο. Έτσι είπε στη Φιλαδέλφια. Μικρή είναι η δύναμή σου, αλλά έχεις δύο χαρακτηριστικά καλά, λέει. Το Λόγο μου δεν τον αρνήθηκες, αλλά τον κράτησες. Κράτησες το Λόγο μου. Το Λόγο της αλήθειας, όπου ο Λόγος της αλήθειας ελευθερώνει. Δεν έρχεται να δολωθεί ο Λόγος του Θεού. Και εδώ πέρα γίνεται η προφητεία και υπάρχει το σημείο. Και ότι ήκουσε ο βασιλεύς Ιεροβουάμ τον λόγο του ανθρώπου του Θεού, τον οποίον εφώνησε προς το θυσιαστήριον Εβεθήλ, εξέτεινεν τη χείρα αυτού επί το θυσιαστήριον, λέγον συλλάβεται αυτόν. Καρδιά του ικανή, έχει πορωθεί, έχει ξεκλίνει, διότι παρήκουσε τις εντολές του Θεού. Δεν θέλει την φωνή του Θεού, δεν θέλει τον λόγο του Θεού. Και έρχεται ο Θεός και τι κάνει? Τον ελέγχει. Και όταν ο Θεός ελέγχει έναν άνθρωπο, ο άνθρωπος ή θα μαλακώσει και θα μετανοήσει και θα ταπεινωθεί και θα επιστρέψει, ή θα σκληνθεί η καρδιά του και θα απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού. Δεν θέλει εδώ τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος τι κάνει? Προφητεύει την αλήθεια. Έχει λόγο Θεού. Είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Εξαγγέλει την φωνή του Θεού. Και εκείνος ο άνθρωπος αντιστέκεται στην φωνή του Θεού. Αντιστέκεται ο Ιεροβουάμ και λέει συλλάβετε τον. Αλλά με που κάνει συλλάβετε τον και τον δείχνει, έμεινε το χέρι του ξερό. Έρχεται η άμεση παρέμβαση κρίσεως από τον Θεό, έστω και προσωρινή. Τι κάνει ο Θεός? Δείχνει για άλλη μια φορά στον Ιεροβουάμ ότι Κύριος όλων των πραγμάτων είναι ο ίδιος ο Θεός. Αλληλούια. Αυτός είναι ο κυρίαρχος. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Ιεροβουάμ, γιατί είναι βασιλιάς. Πάνω από τον βασιλιά εκείνον βασιλεύει ο αιώνιος βασιλιάς. Την ώρα που απλώνει το χέρι του μένει ξερό. Καταλαβαίνει ότι είναι παρέμβαση του Θεού και έρχεται μια προσωρινή ταπείνωση στην καρδιά του. Και λέει το εξής. Και την ώρα λοιπόν που εξηράν διχείρα αυτού, την οποία εξέτεινε επ' αυτόν, ώστε δεν εδυνήθη να επιστρέψει ευθύν προς αυτόν, εκείνη την ώρα, επειδή έγινε η προφητεία, έπρεπε να γίνει και το σημείο. Για φανταστείτε το χέρι εκείνου ξέρω έτσι, και έρχεται το σημείο να επισπραγίσει.
Εκείνη την ώρα λέει διεσχίστη το θυσιαστήριο και εξεχήθη στάχτη του θυσιαστηρίου κατά το σημείο το οποίο έδωκε ο άνθρωπος του Θεού δια του λόγου του Κυρίου. Δηλαδή αυτό που είπε ο Θεός έτσι και έγινε. Και έρχεται τώρα ο Ιεροβοάμ και απεκρίθη ο βασιλιάς προς τον άνθρωπο του Θεού. Δεήθητη παρακαλώ Κυρίου του Θεού σου και προσευχήθητη υπέρ εμού δια να επιστρέψει χείρουν προς εμέ. Και δεήθη ο άνθρωπος του Θεού προς τον Κύριο και επέστρεψε η χείρ του βασιλέως προς αυτόν και απεκατεστάθη ως το πρώτερο. Και είναι μάρτυρας ο Ιεροβοάμ εδώ ζωντανών πραγμάτων. Δηλαδή ακούει τον αιώνιο λόγο του Θεού να του μιλάει, βλέπει το θυσιαστήριο πραγματικά να διασχίζεται και η στάχτη να χύνεται, βλέπει το χέρι του να είναι ξερό, να προσεύχεται ο άνθρωπος του Θεού και να γίνεται καλά. Κι όμως η καρδιά του δεν ταπεινώθηκε έτσι όπως ήθελε ο Θεός. Προσώρας όμως πάνω στην παρουσία του Θεού η καρδιά του χαμήλωσε. Και έρχεται τώρα και προτείνει στον άνθρωπο του Θεού. Ποιος έπρεπε να μείνει εδώ πιστός, είπαμε? Ο Ιεροβοάμ ξέκλεινε η καρδιά του. Ποιοι έπρεπε να μείνουν πιστοί? Οι πρεσβύτεροι του λαού Ισραήλ, οι οποίοι η καρδιά τους εξέκλεινε από την αλήθεια. Τι έπρεπε να κάνει ο λαός του Θεού? Να αντισταθεί στις προτάσεις του βασιλιά. Αλλά και ο λαός εξέκλεινε. Τώρα κοιτάξτε ποιος έρχεται να δοκιμαστεί με το λόγο του Θεού. Έρχεται τώρα να δοκιμαστεί με το λόγο του Θεού ο ίδιος ο προφήτης. Μα είμαι προφήτης του Θεού. Κανένας μας δεν είναι στο απειρόβλητο. Είτε ο ποιμένας, είτε οι πρεσβύτεροι, είτε οι διάκονοι, είτε οι προφήτες, είτε οι προφήτησες, είτε οποιοδήποτε χάρισμα και οποιαδήποτε διακονία έχει ο καθένας μας, δεν πρόκειται να ο Θεός να πει στο απειρόβλητο κανέναν. Δηλαδή όλοι θα δοκιμαστούν να πραγματικά, εάν είναι διατεθειμένοι να μείνουν πιστοί επάνω σε αυτό το οποίο ο Θεός τους καλεί. Και έρχεται τώρα και του κάνει μία πρόταση ο βασιλιάς και με αυτόν τον τρόπο δοκιμάζεται η καρδιά του ίδιου εδώ του προφήτη εάν θα μείνει πιστός τώρα εκείνος, όχι Ιεροβοάμ, στο λόγο του Θεού. Και είπε ο βασιλιάς προς τον άνθρωπο του Θεού: «Ήσελθε με τεμού εις τον οίκο και λάβε τροφή και θέλω σου δώσει δώρα». Αλλά ο άνθρωπος του Θεού είπε προς τον βασιλέα: «Το ίμιση του οίκου σου αν μη δώσεις, δεν θέλω εισέλθει μετά σου. Ουδέ θέλω πάγια άρτων, ουδέ θέλω ποιήδων εν το τόπο τούτο. Διότι», προσέξτε αυτή την κουβέντα, «διότι ούτως είναι προστεταγμένον εις εμέ δια του λόγου του Κυρίου λέγοντος: μη πάγεις άρτων και μη ποιείς είδων και μην επιστρέψεις για τους οδού δια της οποίας ήλθες. Και ανεχώρησε διάλυση οδού». Ναι. «Και θα ανεχωρήσεις διάλυση οδού». Δεν θα κάτσεις, μου είπε ο Θεός, δεν θα πιείς, αλλά και το μισό σου σπίτι να μου δώσεις, το μισό σου βασίλειο, το μισό παλάτι να μου δώσεις. Δεν μπορώ να παραβώ το λόγο του Θεού, διότι έχω προσταγή από τον Κύριο. Και τι κάνει αυτός ο προφήτης? Στέκεται ακριβώς σε αυτό το οποίο του λέει ο Θεός. Δεν παίρνει δώρα, δεν τρώει, δεν έρχεται η καρδιά του να επηρεαστεί από όλες αυτές τις προκλήσεις τις οποίες του κάνει ο βασιλιάς ο Ιεροβοάμ και ανεχώρησε διάλυση οδού. Τι ωραία που είναι, αδελφοί, υπετάχθη στο λόγο του Θεού. Όμως τι λέει ο λόγος του Κυρίου? Ο υπομείνας έως το τέλος ούτως θέλει σωθεί. Δηλαδή η εκτέλεση των εντολών του Κυρίου είναι να γίνουν στη ζωή μας μέχρι το τέλος. Δηλαδή πόσο τις εκατό μπορεί να είμαι πιστός? Μέχρι πόσο τις εκατό μέσα από το Λόγο του Θεού μπορούν να δέχομαι? Δηλαδή αν δέχομαι το 80% του Λόγου του Θεού είναι αρκετό? Αν δέχομαι το 90% του Λόγου του Θεού είναι αρκετό? Αν δέχομαι το 99% του Λόγου του Θεού είναι αρκετό? Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει και μας μιλάει: περιπατείτε επάνω στο Λόγο μου ακριβώς. Τι σημαίνει? Το 100% του Λόγου του Θεού θα πρέπει η καρδιά μας να το παραδέχεται και να λέει: Κύριε, αμήν, ο Λόγος σου έχει δίκιο, δόξα, αλληλούια.
Ο λόγος έχει δίκιο, Κύριε. Μα μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τους λόγους. Δηλαδή μπορεί να μην καταλαβαίνουμε γιατί το λέει αυτό ο Θεός. Που να καταλάβαιναν οι μαθητές γιατί ο Κύριος τους είπε να πάνε να πάρουν το γαϊδουράκι εκείνο που ήταν δεμένο και να του το φέρουν του Κυρίου. Μα Κύριε, είναι δεμένο. Και μας λες μάλιστα ότι αν θα το λύσουμε και το πάρουμε θα μας πούνε γιατί παίρνετε το γαϊδουράκι. Και να τους πούμε, Κύριε, ότι εσύ το έχεις ανάγκη. Μα γιατί όλη αυτή η διαδικασία δεν σε φτάνει ένα γαϊδουράκι εδώ, το οποίο υπάρχει στο χωριό μας εδώ και είναι και καλό και ωραίο. Όχι. Θα μου φέρετε εκείνο, γιατί εκείνο είναι προφητευμένο στο λόγο μου. Αλληλούια. Σε αυτό δεν κάθισε κανένας επάνω. Εγώ αυτό θέλω να μου φέρετε, γιατί με αυτό θα εκπληρωθεί η προφητεία που είναι γραμμένη στο λόγο του Θεού. Για ποιο λόγο? Έτσι ξέρει ο Κύριος. Μπορεί να μην εννοούμε, αλλά ξέρει ο Θεός. Γιατί θα πρέπει ο Ιωσήφ να πάρει τη Μαριάμ και να πήγει να πάει στην Αίγυπτο? Δεν μπορεί ο Θεός να φυλάξει τον Κύριο μέσα εκεί στο Ισραήλ? Είναι ανάγκη να πάει στην Αίγυπτο? Παρουσιάστηκε ο Κύριος στον ύμνο και του λέει: Ιωσήφ παρέλαβε την Μαρία, παρέλαβε και το παιδί και πήγε. Και θα πας στην Αίγυπτο και θα μείνεις εκεί εωσού σου πω εγώ, του λέει ο Θεός. Μα Κύριε, μέχρι την Αίγυπτο? Μα τόσο μακριά θα πάω από το Ισραήλ στην Αίγυπτο? Και με ένα μικρό παιδί? Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός, γιατί πίσω από την υποταγή κρύβεται μια ευλογία που ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί πολλές φορές να εννοήσει. Ξέρεις τι έχει ετοιμάσει ο Θεός, τι σχέδιο έχει ο Θεός μαζί σου, εάν υποταχθείς στο λόγο του Θεού κατά πάντα, ώστε να δεις το αποτέλεσμα στο βάθος του χρόνου, το οποίο θα κάνει ο Θεός. Μα το ξέρεις? Δεν ξέρει τι θα κάνει, γιατί πρέπει να το κάνει ο Σύπ. Το κάνει όμως. Υποτάσσεται στο λόγο του Θεού. Το κάνει. Και έρχεται και εκπληρώνεται η προφητεία: εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Δόξα στον Θεό. Δηλαδή τα πάντα είναι υπό τον έλεγχο του Θεού. Τα πάντα. Ο Θεός τα έχει όλα κάτω από τον δικό του τον έλεγχο. Και έρχεται τώρα και δοκιμάζεται η καρδιά του νου του ανθρώπου. Του προφήτη και στέκεται στο θέλημα του Θεού. Κατόκι δε λέει εν Βεθήλ γέρον της προφήτης και ήλθαν οι ιοί αυτού και διηγήθησαν προς αυτόν πάντα τα έργα τα οποία έκαμε ο άνθρωπος του Θεού την ημέρα εκείνη εν Βεθήλ. Διηγήθησαν δε προς τον πατέραν αυτόν και τους λόγους τους οποίους ελάλησε προς τον βασιλιά και είπε προς αυτούς ο πατήρ αυτόν: διατίνος οδού ανεχώρησεν, είχον δε ειδί ιοί αυτού διατίνος οδού ανεχώρησεν ο άνθρωπος του Θεού ο ελθόν εξ Ιούδα και είπε προς τους ιούς αυτού: ετοιμάσατε με την όνον. Και ετοίμασαν εις αυτόν την όνον και κάθισε επ' αυτήν και υπήγε κατόπιν του ανθρώπου του Θεού και βρήκε από τον καθήμενον υποδρύν και είπε προς αυτόν: σύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού ο ελθόν εξ Ιούδα. Μεγαλώνει η δοκιμασία του ανθρώπου. Μα δεν φτάνει, Κύριε, που δοκιμάστηκε μία φορά? Δεν φτάνει που έμεινε πιστός και δεν δέχτηκε ούτε και το παλάτι, το μισό του βασιλιά να πάρει? Δεν φτάνει που δεν δέχτηκε τα δώρα? Δεν φτάνει που δεν δέχτηκε να πάει? Δεν φτάνει που δεν δέχτηκε να πιει ούτε να ξεκουραστεί? Αλλά διάλυσε οδού, πήγε κατά τον δικό σου το λόγο. Δεν φτάνει αυτό, Κύριε? Ο λόγος του Κύριου μας λέει: πιστή μέχρι το τέλος. Έχουμε αυτή την αποστολή. Η Εκκλησία έχει αυτή την αποστολή. Να αγαπάει το Λόγο του Θεού. Να σέβεται το Λόγο του Θεού. Να εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού. Και να κρατήσει αυτόν έως τέλους. Αλληλούια. Εκεί είναι, αδελφοί, η αποστολή του κάθε πιστού, της κάθε πιστής οικογένειας, αλλά και της κάθε πιστής Εκκλησίας, να κρατήσει το Λόγο έως τέλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται ξαναδοκιμάζεται η καρδιά του με έναν διαφορετικό τρόπο. Κοιτάξτε πως έγινε. Ο δε είπε, λέει, εγώ είμαι ο άνθρωπος εξ Ιούδα και είπε προς αυτόν: ελθέμετε μου εις την οικία και πάγει άρτον. Έλα μαζί μου στο σπίτι να φας άρτο. Ο δε είπε: δεν δύναμαι να επιστρέψω μετά σου, ουδέ να έλθω μετά σου, ουδέ θέλω πάγει άρτον, ουδέ θέλω πει είδωρ μετά σου εν το τόπο τούτο.
διότι ελαλήθη προς εμέ δια του λόγου του Κυρίου, μη πάγει σάρτον, μη δε πει εσύ δωρεκή, μη δε επιστρέψεις υπάγον δια τις οδούς δια τις οποίας ήλθες. Έτσι μου είπε ο Θεός. Και τώρα είναι το ερώτημα και η μεγάλη παγίδα που κρύβεται, αδελφοί. Δεν έχει να κάνει με τον Ιεροβάμ τον αποστάτη, όπου του αντιστέκεται και δεν στέκεται σε αυτά τα οποία του λέει ο Ιεροβάμ, αλλά στέκεται σε αυτά που του λέει ο Θεός. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προφήτης. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φωνή Θεού, κρατάει το λόγο του Θεού. Αλλά όμως εδώ επιτρέπει ο Θεός, αυτός εδώ ο άνθρωπος ο προφήτης, δεν ξέρω με ποια διάθεση στην καρδιά του, ήθελε τόσο πολύ κοντά τον άλλο προφήτη του Θεού, και ενώ ακούει την προσταγή του λόγου του Θεού, αντί για να διευκολύνει εκείνον να σταθεί στο θέλημα του Θεού, διευκολύνει τον προφήτη του Θεού να βγει έξω από το λόγο του Θεού. Δηλαδή, έρχεται και του λέει, και είπε προς αυτόν, και εγώ προφήτης είμαι, καθώς και εσύ. Προφήτης δεν είσαι? Προφήτης είμαι κι εγώ. Αναγεννημένος δεν είσαι? Αναγεννημένος είμαι κι εγώ. Δεν έχεις λάβει πνεύμα Άγιο? Πνεύμα Άγιο έχω λάβει κι εγώ. Δεν προφητεύσει το όνομα του Κυρίου? Το όνομα του Κυρίου προφητεύω κι εγώ. Και ο Θεός μου είπε να σου πω άλλα από αυτά τα οποία σου είπε. Δηλαδή, ο Θεός μπορεί να λέει άλλα από αυτά που λέει ο λόγος του? Μη γέννητο. Ο Θεός αυτά που λέει, αυτά εννοεί και αυτά και κάνει. Αλληλούια. Και τι πρέπει να κάνει τώρα ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος είχε τον λόγο του Θεού και την προσταγή του Θεού? Να σταθεί επάνω στην φωνή του Θεού, να αντισταθεί στην πρόκληση και στην πρόσκληση, έστω και αν απέρχεται από έναν άλλο προφήτη. Και έρχεται ο Παύλος, ο οποίος γνωρίζει το λόγο του Θεού, και λέει, και αν άγγελος εξ ουρανού έρθει και σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο από αυτό το οποίο διδαχθήκατε, ας είναι ανάθεμα. Δηλαδή, πάνω από τα χαρίσματα, πάνω από τις διακονίες, είναι ο λόγος του Θεού. Πρώτα είναι ο λόγος του Θεού. Αλληλούια. Και οι αληθινοί προφήτες και οι αληθινές διακονίες και τα αληθινά χαρίσματα στηρίζονται επάνω στην αλήθεια του λόγου του Θεού. Αλληλούια. Έτσι είναι η αλήθεια. Μα κοιτάξτε το συναίσθημα τώρα. Το συναίσθημα το οποίο έκανε και τον Σαούλ να παραβεί τον λόγο του Θεού. Είχε προσταγή από τον Θεό Σαούλ να πάει να εξολοθρεύσει όλους τους Αμαλικίτες. Και του είπε ο Κύριος, θα πας, θα εξολοθρεύσεις, δεν θα πεις κανέναν και θα επιστρέψεις. Αλλά όταν πήγε εκεί, άρχισε και έβλεπε διαφορετικά τα πράγματα, καθώς έβλεπε τα βόδια και τα πρόβατα, τα καλά, τα γερά, έβλεπε τα λάμφυρα, είδε τον άγαλτο βασιλιά και άρχισε να ξεχωρίζει. Δηλαδή, να βγάζει στην άκρη από αυτά τα οποία του είπε ο Θεός. Και σκέφτηκε στην καρδιά του, στη διάνοια του και στην καρδιά του, και είπε, εάν ο Σαμουήλ μου πει, γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα έφερες εδώ, ενώ ο Θεός σου είπε να μην τα φέρεις, είναι απαγορευμένα, τότε θα πω, Σαμουήλ, για το Θεό σου τα έχω κάνει όλα αυτά. Τα έφερα γιατί είναι τα καλύτερα, τα ωραιότερα, δηλαδή να πρωτοτυπήσω με. Δεν πειράζει, τι λέει ο λόγος του Θεού. Ας κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μα αυτό έκανε και ο Κάιν. Ήθελε να πρωτοτυπήσει, να εντυπωσιάσει τον Θεό. Ο Θεός όμως δεν εντυπωσιάζεται, αδελφοί. Δεν έρχεται ο Θεός να εντυπωσιαστεί από τον Κάιν, γιατί του κάνει τα καλύτερα δημητριακά. Τα καλύτερα διάλεξε. Και ο Κάιν πήγε εκεί με τις ίδιες δυνατότητες του Άμβελ. Πήγε να παρουσιάσει τον Θεό, να κάνει θυσία όπως έκανε ο Άβελ. Αλλά έκανε την πρωτοτυπία του. Έκανε τα δικά του, έκανε κάτι το διαφορετικό. Και έρχεται ο Θεός και τι κάνει? Τα απεφύσισε. Δεν ήθελε ο Θεός να δεχτεί τη θυσία του Κάιν? Ήθελε ο Θεός. Αλλά έτσι όπως του είχε διατάξει ο Θεός. Και έρχεται εδώ και ο Κάιν και φεύγει και ο Σαούλ και αποστατούν από το λόγο του Θεού. Απέρριψαν την φωνή του λόγου του Θεού. Και έρχεται τώρα εδώ να δοκιμαστεί η καρδιά του, εάν θα αγγίξει το λόγο του Θεού ο προφήτης ή όχι.
έρχεται εδώ και δοκιμάζει την καρδιά του, και ο προφήτης που ομολόγησε ότι αυτή την προσταγή έχω από τον Θεό, αυτό μου λέει ο λόγος του Θεού, αντί για να το κρατήσει σπιχτά στην καρδιά του και να ελέξει τον προφήτη εκείνον, ο οποίος εψεύστη, λέει, ο λόγος του Θεού στον προφήτη τον αληθινό, και δύο ήταν αληθινοί, αλλά εψεύθηκε στον προφήτη που έστειλε ο Θεός να προφητεύσει το θυσιαστήριο, αντί για να τον ταραχωνήσει και να του πει «Εμένα ο Θεός μου είπε να σταθώ στους λόγους του. Αν ο Θεός θέλει να με μετακινήσει διαφορετικά, θα έρθει πάλι ο Θεός να μου πει ότι άλλαξε γνώμη». Αλλά ο Θεός δεν αλλάζει γνώμη. Το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο από το Πνεύμα του Άγιο, και καλείται η Εκκλησία, καλείται ο λαός του Θεού, οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι, οι εργάτες, οι χαρισματούχοι, αλλά και ο απλός λαός, να σταθούν επάνω στο λόγο το γραμμένο που γράφτηκε με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Αλληλούια. Με δύναμη Πνεύματος Αγίου. Πάνε να αλλάξει τώρα τα πράγματα. Και κοιτάξτε τι έγινε. Και είπε προς αυτόν, και εγώ προφήτης είμαι καθώς εσύ. Και άγγελος ελάλησε προς εμέδια του λόγου του Κυρίου και μου είπε, επίστρεψον από τον μετασού στην οικία σου, για να πάγει άρτον, για να πιει είδωρ. Και ψεύτη δε, λέει, προς αυτόν. Του είπε ψέματα. Μα επιτρέπει ο Θεός, άνθρωπος του Θεού, και είπε ψέματα? Ναι, αδελφοί, επέτρεψε ο Θεός να παρασυρθεί και να πλανηθεί η καρδιά του προφήτη, για να δοκιμαστεί η καρδιά του αλουνού του προφήτη που κράταγε το λόγο του Θεού. Ό,τι έγινε και με τον Αδάμ, όπου εκείνος κρατούσε το λόγο του Θεού, όταν ο Θεός του είπε «Από παντός δέντρο του παραδείσου θέλεις φάγει ελευθέρως, αλλά από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα πας, διότι καθήν ημέρα θα πας, θα αποθάνει». Νόμιζε ότι ο ουρανός, ο παράδεισος όλες ήταν δικός του. Έτσι νόμιζε ο Αδάμ. Ό,τι και να κάνω, ό,τι και να μου συμβεί, αφού ο Θεός με αγαπάει, μου χάρισε εδώ όλο τον παράδεισο, και να φύγω από το λόγο του Θεού και να ξεκλίνω από το λόγο του Θεού, δεν πειράζει, ο Θεός δεν βλέπει αυτά. Ναι, αλλά κοιτάξτε τι συμβαίνει τώρα στον προφήτη εδώ. Την ώρα που κάθεται στο τραπέζι και αρχίζει και τρώει και τσουγκρίζει το κρασάκι με τον άλλο τον προφήτη, και ενώ εκάθονται στην τράπεζα, ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον προφήτη, τον επιστρέψατε αυτόν. Δηλαδή στον προφήτη που είπε ψέματα, ήρθε λόγος Θεού, και κοιτάξτε τι έγινε. Και φώνησε προς τον άνθρωπο του Θεού, τον ελθόντα αξιούδα, λέγον, ούτω λέγει Κύριος, επειδή παρήκουσα στις φωνής του Κυρίου και δεν επίλαξες την εντολή την οποία Κύριος ο Θεός σου προσέταξε νησέ, αλλά επέστρεψες και έφαγες άρτον και ήπιες σίδωρ εν τον τόπο περί του οποίου είπε προσέ να μην φάγεις άρτον μηδέν απκεί σίδωρ, το σώμα σου δεν θέλει έλθει εις τον τάμπο των πατέρων σου. Δηλαδή, τόσο πολύ ζυγίζει ο Θεός το ότι κάθεσε ένας άνθρωπος να φάει και να ξεκουραστεί? Όχι, αδελφοί. Το πρόβλημα ήταν εδώ, επειδή παρήκουσας της φωνής του Κυρίου. Έχεις αποστολή από τον Θεό να επιλάξεις το λόγο του Θεού. Δεν μπορείς, ταπεινώσεις ενώπιον του Θεού. Μην τραβάς το λόγο δεξιά και αριστερά για να τον εφαρμόσεις στη δική σου αδυναμία. Αλλά πες, Κύριε, ελέησέ με ο Θεέ κατά το μέγα ελαιό σου. Αλληλούια. Διότι αμάρτησα, Κύριε. Διότι έσφαλα, Κύριε. Ο λόγος όμως δεν αγγίζεται. Το λόγο δεν μπορεί να τον αγγίξει κανένας. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας να αγγίξει τον αληθινό λόγο του Θεού. Και έρχεται η κρίση. Θα γίνει αυτό? Και αφού, λέει, έφαγε νάρτον και αφού ήπιε, ετοίμασε εκείνος την όνον εις αυτόν, την όνον εις αυτόν, εις τον προφήτη τον οποίον επέστρεψε, και ανεχώρησε. Έβρε δε αυτόν ο λέον καθοδόν και θανάτωσε αυτόν. Τι σας είπα προηγουμένως? Ότι ο άνθρωπος αυτός, ο προφήτης που παρήκουσε το λόγο του Θεού, είναι έκθετος. Δηλαδή δεν έχει ασπίδα, δεν έχει φρούριο. Βγήκε έξω από το λόγο του Θεού. Βγήκε έξω από τα ροθέσια του Θεού. Και ποιος περιμένει εκεί? Ο λέον, ο οριόμενος.
αυτός ο οποίος περιτρέχει τη γη, εκείνος που αν είναι δυνατόν να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς, ως λέον οριόμενος ο διάβολος, όταν δει τον άλλον και είναι παραβάτης του λόγου και κάνει το λόγο δεξιά και κάνει το λόγο αριστερά για να περάσει εκείνος έτσι όπως θέλει, τότε είναι εκτεθειμένος και ο διάβολος είναι εκεί να χτυπήσει, είναι εκεί να θανατώσει, είναι εκεί να πλανήσει, είναι εκεί να απολέσει τον άνθρωπο. Εκτεθειμένος, χωρίς ασπίδα, χωρίς φλούριο, μα είναι προφήτης. Προφήτης είναι. Και παρακάτω, αδελφοί, ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού. Είπε ο προφήτης εκείνος με ψέματα. Θάψτε τον εκεί και μαζί με αυτόν θάψτε όταν πεθάνω και εγώ στο ίδιο σημείο. Διότι ο άνθρωπος αυτός ήταν άνθρωπος Θεού και ο λόγος τον οποίον ελάλησε θέλει εκτελεστεί. Ο λόγος που ήταν από το Πνεύμα το Άγιο εκτελέστηκε ακριβώς όπως την είπε ο Θεός. Ο άνθρωπος όμως που παρέβηκε το Λόγο του Θεού και άγγιξε το Λόγο του Θεού βρέθηκε εκτεθειμένος και το λιοντάρι τον θανάτωσε χωρίς να τον φάει. Προσέξτε, για να μην θεωρηθεί τίποτα τυχαίο. Δεν τον έφαγε, τον θανάτωσε, τον άφησε εκεί και ούτε έφυγε το λιοντάρι. Έμεινε από τη μία μεριά το λιοντάρι, από την άλλη μεριά Ιόνος και στη μέση ο άνθρωπος ο οποίος ήτο πιστός και δεν έμεινε μέχρι το τέλος. Το λιοντάρι δεν έφαγε ούτε την Όνο ούτε τον άνθρωπο για να φανεί ότι ο λόγος του Θεού εκπληρώνεται ακριβώς και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από τον Θεό να μας βοηθήσει να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος, καθώς ο Χριστός έρχεται και τα πάντα φανερώνουν την έλευση του Χριστού, να πούμε Κύριε σε παρακαλώ αδύνατοι είμεθα αλλά θέλουμε να μπούμε στη Βασιλεία Σου, βοήθησέ μας να σταθούμε στο λόγο Σου, να μην απορρίψουμε το λόγο Σου, να μην εκκλείνουμε δεξιά και αριστερά, αλλά Κύριε με υπομονή να περιμένουμε την υπόσχεσή Σου, την επαγγελία Σου, καθώς έχουμε υποσχέσεις και επαγγελίες από τον Θεό που αδελφοί θα εκπληρωθούν εξάπαντος, διότι το στόμα του Κυρίου ό,τι λαλεί εκτελεί και τούτο. Αμήν.